Θέλω ωστόσο να ξεκινήσουμε με το γυμνάσιο Πλατανιά. Θέλω να ξεκινήσουμε με τον διευθυντή του γυμνασίου, τον κύριο Βασίλη Παπαστάμο, αναφορικά με μια εξαιρετική πρωτοβουλία που πραγματικά αξίζει σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα συγχαρητήρια, στο πλαίσιο διεξαγωγής μιας συναυλίας αφιερωμένη στον οικουμενικό αείμνηστο Μίκη Θεοδωράκη. Θα μας τα πει αναλυτικά ο κύριος Παπαστάμος. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε. Μια χαρά. Για μια βάλτε χαρά. Μας το κλίμα αυτής της πρωτοβουλίας με φόντο το κλείσιμο μιας ακόμα σχολικής χρονιάς. Και η δικιά μας πρωτοβουλία ήταν και αυτή η Erasmus πρόγραμμα, όπως και για το σχολείο από το Αρκαλοχώρι, ναι. Που την ευκαιρία να μεταφέρω το θαυμασμό μου για τους συναδέλφους μου που λειτουργούν εκεί, κάτω από αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες όλοι. Μπράβο, σας θυμά. Γνωρίζουμε, είναι πολύ δύσκολες συνθήκες. Οι άνθρωποι να κάνουν αυτό που κάνουν, γιατί το έχουν ανάγκη όλοι εκεί. Λοιπόν, Erasmus πρόγραμμα ήταν και το δικό μας. Μια σύμπραξη σχολείων από τη Μάλτα, την Ιταλία και το γυμνάσιο του Πλατανιά. Ονομάζεται Music Beyond Borders και συμφωνήσαμε τα παιδιά να συναντιούνται μία εβδομάδα σε κάθε τοποθεσία και να ετοιμάζονται για μία εβδομάδα με πρόβες πάνω σε κοινά τραγούδια. Είναι, τα δύο άλλα σχολεία έχουν ορχήστρες, όργανα δηλαδή, παίζουν τα παιδιά τους. Το δικό μας σχολείο έχει χοροδία. Λοιπόν, ετοιμάζονται λοιπόν μια εβδομάδα και παρουσιάζουν στο τέλος μια μεγάλη συναυλία όλοι μαζί. Αποφασίσαμε, η πρόταση του Γυμνασίου Πλατανιά ήταν να συνεχίσουν το αφιέρωμα που κάναμε στο Μίκη Θεοδωράκη τα προηγούμενα χρόνια και ήταν μια ευκαιρία να δώσουμε ένα φόρο τιμή στο μεγάλο δημιουργό που ήταν πολύ σημαντικό για όλους μας, που διάλεξε τα Χανιά ως τόπο να ταφεί, επέλεξε και επέμεινε να ταφεί στα Χανιά. Ήταν τιμή για μας και με αυτόν τον τρόπο προσπαθήσαμε και εμείς να βάλουμε το λιθαράκι, το δικό μας λιθαράκι, στο φόρο τιμής που αξίζει. Τα παιδιά πώς αντιλαμβάνονται τη συμμετοχή τους γενικά στο συγκεκριμένο εγχείρημα, σε αυτήν την πρωτοβουλία? Τα παιδιά καταρχήν διασκεδάζουν το ότι τραγουδούν και συμπράττουν με άλλα παιδιά από την υπόλοιπη Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, όταν να δίνουν βάρος και σημασία στα λόγια των τραγουδιών, που είναι ποίηματα από μεγάλους μας ποιητές, αλλά και ο ρυθμός των τραγουδιών είναι ένα χαρακτηριστικό που συνεπαίρνει τον καθέναν. Δεν χρειάζεται να σε παιδί μεγάλος για να σε συνεπάρουν τα τραγούδια και οι στίχοι, οι μελωδίες και οι στίχοι του Μίκη Θεοδωράκη. Κοινή γλώσσα λοιπόν η μουσική, διαχρονικά, σε δύσκολες και πολύπλοκες συγκυρίες. Εγώ αυτό το συμπέρασμα, εκεί καταλήγω. Ναι, και είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολες και πολύπλοκες οι συγκυρίες, ειδικά για το μαθητικό πληθυσμό, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε στη μετα-COVID εποχή. Έχουμε να κάνουμε με παιδιά που έρχονται από ένα διετή εγκλεισμό, ένα διετή φόβο, μια διετής συνεχόμενη ψυχολογική πίεση απέναντι να έχεις είτε το φόβο, είτε τον εγκλεισμό, είτε το μην κολλήσεις και κολλήσεις τη γιαγιά και τον παππού και τη μαμά και τον μπαμπά και πάθουν το κακό το μεγάλο. Δεν ήταν εύκολο. Αυτή η διετία που πέρασε με τον COVID και τον εγκλεισμό των παιδιών δεν ήταν καθόλου εύκολο, ούτε για εμάς τους μεγάλους, αλλά ιδιαιτέρως για τα παιδιά. Αυτές είναι οι δύσκολες εποχές που μας κάναν να ψάξουμε να βρούμε ξανά την κοινή γλώσσα, που θα συνεννοηθούν τα παιδιά και θα επανέλθουν στην κανονικότητα. Και αυτή η κοινή γλώσσα εμείς σχεδιάσαμε να είναι η μουσική. Η μουσική που κάνει τα παιδιά να ανοίξουν το πνεύμα τους, να ανοίξουν τα συναισθήματά τους και να έρθουν και πάλι κοντά. Και πόσο σημαντική, θέλω να μου πείτε, είναι πόσο σημαντικός είναι ο εντοπισμός κοινών στοιχείων και κοινών χαρακτηριστικών ανάμεσα σε σχολεία διαφορετικών χωρών και πιθανότατα με διαφορετική κουλτούρα? Αυτό είναι κάτι το πάρα, πάρα, πάρα πολύ όμορφο όταν βρίσκουν τα κοινά. Τα παιδιά, αλλά και εμείς οι μεγάλοι, θα έχετε τύχει σε διεθνοποιημένες παρέες να εντοπίζετε τα κοινά ή ακόμη και τις διαφορές. Και εδώ έχουμε όμως το χαρακτηριστικό ότι έχουμε να κάνουμε με μεσογειακές χώρες.
Mediterranean, μέσα από τη θάλασσα της Μεσογείου, όπου τα κοινά είναι πάρα μα πάρα πολλά. Είναι απίστευτα πολλά, ακόμα και στους ρυθμούς. Το Θοδωράκης, για παράδειγμα, έχει η μουσική του Θοδωράκη χαρακτηριστικά από την παράδοση και της Μάλτας και της Ιταλίας, τη μουσική κουλτούρα και την παράδοση των δύο χωρών αυτών. Τα κοινά τα εντοπίζεις διαγυμνού οφθαλμού, είτε στη γλώσσα, είτε στα φαγητά, είτε στην καθημερινότητα, είτε σε παραδόσεις, αλλά ακόμη και στη μουσική εντοπίζεις κοινά, ειδικά στη Μεσογείο, όταν αναφερόμαστε στη Μεσογείο. Εν αναμονή της επόμενης πρωτοβουλίας είμαστε σίγουροι. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή επιτυχία για τη καλά. Συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μας δώσατε. Και καλό φινάλε σχολική σεζόν, να το πούμε και αυτό. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά και να μεταφέρω και τη συμπάθειά μας και την συμπαρόστασή μας προς το σχολείο στο Αρκαλοχώρι. Παραλαμβάνω, είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό αυτό που το αίσθημα της αλληλεγγύης που νιώθουμε όλοι μας προς αυτούς τους ανθρώπους. Να είστε καλά, κύριε Παπαστάμου, να είστε καλά.